κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση τηλεφωνική που μου κάνατε. Να είστε καλά. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας θέσω, επειδή όλοι παρακολουθούμε την εθνική ομάδα, πριν από λίγο φάνησε ο Κατεργιαννάκης, μιλούσε εδώ στον Focus 103,6 και μας είπε ότι έχει αλλάξει πλέον το κλίμα, υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει διαφορετική κατάσταση. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πραγματικά έχουμε δει με τις αποστολές που κινούμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα στην Εθνική. Ένα αγκάλιασμα, μια παρέα και στην Εθνική, άμα δείτε και στους τελευταίους τρεις αγώνες, υπάρχουν νέο πρόσωπα, ένα ή δύο, τη μία φορά ένα, την άλλη δύο, και τα νέα πρόσωπα εγκληματίζονται πολύ εύκολα. Όλα τα παιδιά έχουν τον ίδιο στόχο και υποδέχονται με μεγάλη χαρά ένα νέο παίκτη, δηλαδή έχουν συμπαίκτες με όλη την έννοια της λέξεως. Είναι συνάδελφοι, είναι πρόσωπα αγαπημένα μεταξύ τους και φυσικά αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ τους. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής είναι μια καλή επιλογή, τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι στιγμής. Ναι, μέχρι στιγμής ο προπονητής απέδειξε ότι ενώ έδωσε την ευκαιρία στην υπάρχον κατάσταση που βρήκε, την έδωσε με υπομονή, μπορώ να πω. Άλλωστε θα μπορούσε να το κάνει από την πρώτη στιγμή. Δεν έκανε κινήσεις από την πρώτη στιγμή. Περίμενε, είδε, αξιολόγησε ο ίδιος του και έκρινε ο ίδιος του ποιο θα είναι το νέο σχήμα της εθνικής, της δικής του θητείας και του δικού του στόχου, που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά σαν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής είστε πλήρως ενημερωμένος για αυτά τα οποία συμβαίνουν, πιστεύω. Και υπάρχει μια επιστολή του Ολυμπιακού που εστάλει προς τον κύριο Αυγενάκη και στην ΕΠΟ και στην UEFA. Και λέει και στην FIFA και στην UEFA, συγγνώμη. Και λέει ο Ολυμπιακός ότι ζητάει αλλαγή διαιτητή, ότι γίνονται κάποια όργια, κάποια εγκλήματα, κάτι οδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Τι ξέρετε εσείς σαν ΕΠΟ, γνωρίζετε κάτι? Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτή την επιστολή, γιατί και εγώ ακούω ότι υπάρχει μια επιστολή. Μια επιστολή που δεν την έχω δει, δεν την έχω διαβάσει, δηλαδή δεν την έχω μελετήσει. Είναι πολύ δύσκολα να κρίνω και να βγάλω συμπεράσματα, και μάλιστα συμπεράσματα που θα τα αναφέρω και δημόσια. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το κάνω αν είχα προσωπική άποψη της επιστολής. Ναι. Εσείς τι βλέπετε σαν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής? Είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτουργεί, ας πούμε, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας? Να σημειώσω εδώ ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΗ, τα μέλη της ΚΕΔΗ, δεν είναι δικιά σας επιλογή, είναι επιλογή της FIFA και της UEFA. Αλλά είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτουργούν, από τη διαιτησία γενικότερα? Κοιτάξτε, εγώ εξετάζω ότι υπάρχει ένα συνυποσχετικό 4 χωρών οι οποίες είχαν αυτή την επιλογή. Ο καθένας ίσως για διαφορετικούς λόγους ή και οι 4 για τον ίδιο λόγο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εκείνο που προσέχω εγώ είναι ότι τηρείται αυτό το συνυποσχετικό, ανταλλάσσονται διαιτητές και μάλιστα όταν υπάρχει ένας πολύ κρίσιμος αγώνας και χρειάζεσαι κάποιον διαιτητή από την ελίτ, τότε χρησιμοποιείς διαιτητές τους οποίους τους παρέχει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αμφισβητούμε κάτι. Εδώ υπάρχει το αναμφισβήτητο. Για αυτούς τους ανθρώπους που στέλνουν τους συγκεκριμένους διαιτητές, είναι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Δανία, την Ελβετία, δηλαδή χώρες που έχουμε συνυποσχετικό, θα συμπεριλάβω την Ισπανία, την Ιταλία ή την Γερμανία για παράδειγμα, και θα πω ότι είναι ο ορισμός της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA. Δηλαδή αυτοί οι διαιτητές, οι ξένοι, οι καλοί που έρχονται, ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA? Βέβαια, τη διαχείριση εκείνη την έχει η Κεντρική Επιτροπή της UEFA. Όπως και σε διαιτητές που θα χρειαστούμε στο νομό μας ή στο νομό το δικό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο νομό. Και είναι ένας αγώνας ο οποίος χρήζει να είναι αξιολογημένος διαιτητής της συγκεκριμένης κατηγορίας, και μιλάω για τις εθνικές κατηγορίες και τις επαγγελματικές, δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς. Ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτό το πράγμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τέτοιου είδους αγώνες τους ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA. Δηλαδή, αν έχει κάποιο παράπονο ο Ολυμπιακός, κάποια άλλη ομάδα, θα απευθυνθούν εκεί, αυτό λέτε εσείς ουσιαστικά? Αποκλειστικά στην UEFA. Δεν νομίζω να αφορά κάποιον οποιονδήποτε άλλον. Και δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα. Εσείς μέχρι τώρα, κύριε Χατζησαρόγλου, γιατί παρακολουθείτε όλους τους αγώνες, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και σαν μέλος εκτελεστικής μαθαίνετε τα πάντα. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία κατά την εκτίμηση σας η διαιτησία δεν τα πήγε καλά, ότι υπήρχε αλλίωση αποτελεσμάτων κλπ? Κοιτάξτε, υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν σε ανθρώπινο λάθος. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μάλιστα. Ότι είναι καθαρά από ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι τίποτε εσκεμμένο. Δεν υπάρχει κάτι εσκεμμένο. Είναι κακό δηλαδή να προδιαθέτουμε και να λέμε ότι εσκεμμένα κάποιος διαιτητής έχει στηρίξει μια ομάδα ή έχει κάνει κακό σε μια άλλη.
Αυτά γινόταν, γίνονται και θα γίνονται. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν μπορεί να σε σώσει ούτε το ΒΑΡ. Βέβαια το ΒΑΡ έχει αποκλείσει αυτές τις περιπτώσεις σε ένα τεράστιο ποσοστό. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που πολλές φορές μπορεί να τύχει να κρίνει και αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω από το ΒΑΡ, επειδή το ΒΑΡ το ακριβοπληρώσαμε, νομίζω, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Έτσι ακούγεται ότι έχει ακριβοπληρωθεί. Εγώ προσωπικά, με την άποψη που έχω εγώ, υπήρχε διαγωνισμός, έγιναν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Όλοι μας όμως ξέρουμε ότι τα νούμερα πολλές φορές στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή επιχειρηματικά όταν κινείσαι, διαφέρουν από το χώρο που κινείται η κυβέρνηση. Τώρα, εκτοξεύονται στην κυβέρνηση. Το τι κάνει η κυβέρνηση είναι δικό τους θέμα καθαρά. Ναι, ναι. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν για την επιλογή που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Πάνω το ΒΑΡ ήταν ακριβό ή φθηνό. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία κάτι ακριβό ή κάτι φθηνό. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή όλοι μας γνωρίζουμε ποιο μπορεί να είναι το κοστολόγιο. Αυτή τη στιγμή αφορά καθαρά την κυβέρνηση η οποία πλήρωσε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν το πληρώσαμε εμείς στο ποδόσφαιρο, το έχει πληρώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Επί Βασιλιάδη. Ναι, επί Βασιλιάδη μάλιστα. Και γιατί ας πούμε στο ΒΑΡ που το πληρώσαμε επί Βασιλιάδη, δηλαδή εμείς όλοι, γιατί όταν λέτε το αρμόδιο Υπουργείο είναι το λαός. Αυτός το πλήρωσε. Ποιος, σιγά μην ο λαός το πλήρωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς, εγώ και εσείς ή όλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή πληρώσαμε το ΒΑΡ, γιατί δεν έχουμε γραμμή offside στο ΒΑΡ? Εξαρτάται από τη διαδικασία, εξαρτάται από, δηλαδή καθαρά από τον τρόπο που επιλέχθηκε. Δηλαδή το τι πρόσφερε ο ένας και το τι πρόσφερε ο άλλος. Και αν δεν το πρόσφερε κανείς ή αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και άλλου είδους προδιαγραφές. Ναι. Συγκεκριμένα σας λέω ότι η γραμμή χρειάζεται διαφορετικές προδιαγραφές και δεν αφορά το βάρος αναφορά σε αγορά μηχανημάτων. Αφορά καθαρά τη διεύθυνση παραγωγής και τον μηχανισμό που μπορεί να έχει το δικό της λογισμικό για να μπορεί να παράγει τη γραμμή ΒΑΡ. Μάλιστα. Α, δηλαδή έπρεπε να είναι αλλιώς, διαφορετική προδιαγραφή που δεν την έχουμε εμείς αυτή. Οι άλλοι γιατί την έχουν όμως, κύριε Χατζησαρόγλου? Κάτι Ιταλίες, κάτι Γερμανίες, κάτι Αγγλίες? Δεν την έχουν, την πληρώνουν στην παραγωγή. Την έχουν ζητήσει. Έξτρα. Είναι κάτι έξτρα. Εξαρτάται ποιος έχει την παραγωγή και τι δύναμη έχει να σου προσφέρει αυτή τη γραμμή ΒΑΡ. Και συγκεκριμένα πολλές εταιρείες στην Ελλάδα ή εταιρείες του εξωτερικού που δουλεύουν μέσα στην Ελλάδα δεν μπορούν να διαθέσουν η παραγωγή τους αυτές τις προδιαγραφές. Έχει κάτι συντεταγμένες επί της οθόνης, έχει κάτι συντεταγμένες επί του γηπέδου κλπ. Είναι ιδιαίτερη γραμμή αυτή του ΒΑΡ. Αλλά θέλει κεντρικά σημεία στίγματα τα οποία θα πάρουν και το ύψος. Γιατί το ΒΑΡ, ξέρετε, δεν μπορεί να σε καλύψει. Εμείς δηλαδή, νοείται ότι μία γραμμή ακουμπάει το έδαφος, το ΒΑΡ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, σωστό. Αν το σώμα που είναι πάνω από το έδαφος ή ας πούμε το μισό του σώματος είναι πάνω από το έδαφος, πάλι εμπίπτει. Επομένως είναι διαφορετικό το σημείο που πρέπει να εξεταστεί και τα στίγματα είναι τέσσερα και είναι διαφορετικά. Ναι. Αυτά εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγή και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα να ρωτήσω κάτι ακόμη για τη διαιτησία, για την ελληνική διαιτησία. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Γιατί έρχονται ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Οι Έλληνες διαιτητές λίγο είναι απογοητευμένοι σε αυτό το θέμα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Άρα υπάρχει διαιτησία. Για αυτήν τι λέτε? Η διαιτησία θα πρέπει να έχει υπομονή. Ξέρει πολύ καλά η διαιτησία ότι είναι ένας χρόνος που έχει απομείνει, ούτε ένας χρόνος που έχει απομείνει, για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ακριβώς μια προσαρμογή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει πρώτα να προσαρμοστούν, να κατανοήσουν, να καταλάβουν πώς πρέπει να κινούνται διαιτητικά, γιατί στην ουσία η μόνη διαφορά που βλέπουμε εμείς είναι μια διαιτησία χωρίς πιέσεις. Ενώ αντίθετα υπάρχει μια διαιτησία που υπάρχει πίεση. Εγώ όμως νομίζω ότι αυτός που γίνεται αποδέκτης της πίεσης το κάνει από το δικό του το μυαλό. Γιατί και εγώ και εσείς μπορείτε και όλος ο κόσμος που μας ακούει, ναι, θα μπορούσε να μην γίνει αποδέκτης καμίας πίεσης. Είναι πάρα πολύ εύκολο διαιτητής, να συμβεί αυτό. Ο διαιτητής εννοείται. Έτσι, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους διαιτητές. Επομένως, οποιοδήποτε διαιτητής είναι στο χέρι του να κινηθεί και ο τρόπος που πρέπει να κινείται είναι να μην ασχολείται πέρα από τη συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Η δουλειά του είναι να μπει μέσα στο γήπεδο και να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη να τη μοιράσει εξίσου ανάλογα. Απολύτως. Πρέπει να πιάνει το απόλυτο. Αυτή είναι η αποστολή του και καμία άλλη. Μάλιστα. Σίγουρα, αν ένας διαιτητής οριστεί σε έναν αγώνα και ξεκινάει να διαβάσει 20 ηλεκτρονικά site, να διαβάσει 20 εφημερίδες γραφτού λόγου και ακούει 20 ραδιόφωνα, το χάσε, το έτσι, χάσε.
Δεν είναι δυνατόν να είναι ακέραιος. Ναι, σωστά. Τώρα, βέβαια, επειδή είπατε για την κανονικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα σε ένα χρόνο, εννοείται ότι πάβει η επιτήρηση. Για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Πάβει η επιτήρηση και έρχεται η διαιτησία στα χέρια της Ομοσπονδίας. Έρχεται η Ομοσπονδία πρέπει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, τους αντίστοιχους από αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή η UEFA και η FIFA ναι. μέσα στην ΕΠΟ. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να επιλέξουν τους καλύτερους από αυτούς που έχει ετοιμάσει ήδη η συγκεκριμένη επιτροπή mm-hmm. και να τους χρησιμοποιήσει ανάλογα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Χατζησαρόγλου, επειδή έχετε και την ευθύτητα της άποψης, για αυτές τις δηλώσεις που γίνονται κατά διαστήματα από τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρίδη, από τον κύριο, συγγνώμη, Σάβα Θεοδωρίδη, τι έχετε να πείτε κατά της ΕΠΟ? Κοιτάξτε, ο κύριος Θεοδωρίδης είναι ο γνωστός κύριος Θεοδωρίδης. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του έτσι εισακούγονται σε ανθρώπους οι οποίοι πλέον το παίρνουν για... Από την άψη δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η δήλωση. Δηλαδή? Έτσι, νομίζω ότι αποτελεί σημαία για την ομάδα του. Έτσι, αυτό το εκφράζει η ίδια η ομάδα του. Επομένως, νομίζω ότι απευθύνεται καθαρά σε ανθρώπους της ομάδας του. Δηλαδή, εννοείται ότι απευθύνεται μόνο σε οπαδούς του Ολυμπιακού? Ναι, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι καθαρά. Οι άλλοι δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους? Δεν νομίζω να λαμβάνουν υπόψη τους τέτοιου είδους δηλώσεις. Έτσι, πολλές από αυτές τις δηλώσεις θεωρούνται ότι κανονικά δεν πρέπει να ακούγονται στα ραδιόφωνα. Ναι. Επειδή μιλάει όμως κάθε εβδομάδα εναντίον του ΕΠΟ είναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα κυρίως των παραγωγών από τα μέσα που υπάρχουν. Έτσι. Εσείς πρέπει να διαφυλάξετε το ραδιόφωνο σας, για παράδειγμα. Ναι. Εσείς πρέπει να διαφυλάξετε την εκπομπή σας. Αν καλέσατε εμένα για καλό και εγώ αρχίζω και μιλάω χυδαία ή μιλάω όπως να είναι ή κατηγορώ όποιον να είναι με χαρακτηριστική ευκολία, χωρίς να έχω τη μέρημνα του λόγου, χωρίς να έχω τη διάθεση να κάνω διάλογο και έχω τη διάθεση του μονολόγου και μάλιστα το μονόλογο της επιθετικότητας, ναι. τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος όλοι εσείς να ασχολείστε με τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Αν εσείς που έχετε τη διεύθυνση μιας παραγωγής, είτε αυτή λέγεται ηλεκτρονική, είτε γραπτή, είτε οπτική, οτιδήποτε, όπως και να λέγεται, mm-hmm. δίνετε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε νομίζω ότι έχετε κι εσείς μια ευθύνη. Ναι, αλλά είναι επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, συγγνώμη, επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 10 πρόεδρους που να είναι επίτιμοι. Ναι, σωστά. Με αυτή την άποψη, δηλαδή, ο κάθε επίτιμος πρόεδρος που έχει τη δική του ιστορία, έτσι, και θα πρέπει όλος ο κόσμος να σέβεται την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι, να έχει αποκτήσει ένα τέτοιο δικαίωμα. Δηλαδή, να είναι επίτιμος πρόεδρος σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο και να χαλάει αυτό το όνομά του με τέτοιου είδους δηλώσεις. Έτσι, νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε όλοι εμείς με όλα αυτά. Ας το αφήσουμε δηλαδή στους δικούς του οπαδούς που έχουν την ιδιαίτερη αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο και αυτοί οι οπαδοί να ακούν μόνο. Σας κούρασε ο κύριος Θεοδωρίδης? Εμένα προσωπικά δεν με έχει κουράσει καθόλου, γιατί δεν ασχολούμαι με τέτοιου είδους δηλώσεις. Ούτε καν τις διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Γι' αυτό το λόγο. Διαφορετικά ακριβώς όμως. Γι' αυτό το λόγο, ναι. Δηλαδή θα ήθελα να ασχοληθώ με δηλώσεις κάποιων σοβαρών ανθρώπων που έχουν άποψη, που έχουν γνώμη, που έχουν διορατικότητα, που μπορούν να εξετάσουν με χαρακτηριστική ευκολία και κυρίως να έχουν το λόγο της ακεραιότητας για το πώς βλέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν, με αυτούς τους ανθρώπους μου αρέσει να ασχολούμαι. Ναι, απλώς κύριε Χατζησαρόγλου, τώρα το ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με σοβαρούς ανθρώπους, από σοβαρών ανθρώπων, μήπως θεωρηθεί ότι δεν το θεωρείτε σοβαρό τον κύριο Θεοδωρίδη, αυτό λέω? Όχι, δεν θεωρώ σοβαρές τις δηλώσεις, είμαι ξεκάθαρος. Με τέτοιου είδους δηλώσεις δεν κάθομαι να ασχοληθώ ποτέ. Όχι σοβαρές τις δηλώσεις του Θεοδωρίδη, λοιπόν. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε αντιληπτό τώρα. Και νομίζω βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, επειδή για να καταλάβει ο κόσμος, είστε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, δηλαδή είστε της επιτροπής που παίρνει τις αποφάσεις στην ΕΠΟ. Η διοίκηση του χρόνου θα πρέπει να δώσει έναν αγώνα για να παραμείνει αγώνα. Τέλος πάντων, έχετε εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Το 2020. Τον Οκτώβριο του 2020 έχουμε εκλογές. Ναι. Σε ένα χρόνο από τώρα. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας αν θα είστε πάλι υποψήφοι ή είναι ακόμη νωρίς? Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε συζητήσει καν τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι νωρίς για να ασχοληθούμε με τις εκλογές. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να συζητάμε. Ειλικρινά δεν περισσεύει χρόνος. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Χατζησαρόγλου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δράμας και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, για την κουβέντα και για τη συζήτηση εδώ στον Focus 103,6. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.